Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Παρακολουθείτε την εβδομαδιαία ανασκόπηση γεγονότων του ΚΙΠΕ, μέρες 7. Οι εξέλιξεις γύρω από την εξαγορά της συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας κυριάρχησαν στο εσωτερικό την εβδομάδα από 9 μέχρι 15 Ιουνίου. Η διεθνής επικαιρότητα καθορίστηκε από δύο ιστορικές συμφωνίες. Αυτή που ακολούθησε την πολυαναμενόμενη συνάντηση των ηγετών Ηνωμένων Πολιτειών Βορείου Κορέας και τη Συμφωνία Αθηνασκοπίων για το ονοματολογικό. Η εβδομάδα κλείνει με δύο σημαντικές αθλητικές πρεμιέρες. Η μία για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου στη Ρωσία και η άλλη για το Διεθνές Ράλι Κύπρου 2018. Πάμε όμως να δούμε τα σημαντικότερα θέματα αναλυτικά. Η συμφωνία για την εξαγορά του καλού μέρους του συνεργατισμού από την Ελληνική Τράπεζα αναμένεται να ολοκληρωθεί σήμερα Παρασκευή αργά το απόγευμα. Αυτό που απομένει να οριστικοποιηθεί είναι η συμφωνία των επενδυτών που θα αποτελούν την εμετοχική δομή της Ελληνικής Τράπεζας, καθώς το πλαίσιο συμφωνίας με το κράτος θεωρείται ότι έχει κλείσει. Η κυβέρνηση βρίσκεται σε αναμονή με τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου να είναι σε ετοιμότητα για έκτακτη συνεδρία στην οποία θα εγκρίνουν τη συμφωνία. Παράλληλα, συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας με τη συντεχνία ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΠΑΣΙΔΗ και ΕΤΙΚ, με θέμα τη διαπραγμάτευση των όρων του σχεδίου εθελούσιας εξόδου που θα προσφερθεί στους υπαλλήλους του συνεργατισμού. Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας είναι η ονομασία που συμφωνήθηκε ανάμεσα στην Ελλάδα και την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας για την επίλυση του ονοματολογικού, όπως ανακοίνωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας σε διάγγελμά του την Τρίτη προς τον ελληνικό λαό. Ο κύριος Τσίπρας δήλωσε ότι ο ίδιος και ο ομόλογός του Ζόραν Ζάεφ έδωσαν μία μάχη σκληρή για την επίλυση ενός ζητήματος δεκαετιών. Η διεθνής κοινότητα χαιρέτησε την επίτευξη συμφωνίας, ωστόσο στο εσωτερικό των δύο χωρών υπήρξαν αντιδράσεις. Στην Ελληνική Βουλή συνεχίζεται η συζήτηση της πρότασης μορφής που κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία κατά της ελληνικής κυβέρνησης μετά τη συμφωνία. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και ο ηγέτης της Βορείου Κορέας, Κιμ Γιονγκ-ουν, αντάλλαξαν μια ιστορική χειραψία στο θέρετρο Σεντόσα της Σιγκαπούρης. Αυτή είναι η πρώτη φορά που εν ενεργεία Αμερικανός πρόεδρος συναντάται με τον αρχηγό του κράτους της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας. Η ιδιαίτερη συνομιλία των ηγετών διήρκησε περίπου 45 λεπτά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εγγυηθούν την ασφάλεια της Βορείου Κορέας, αναφέρεται στο κείμενο το οποίο υπεγράφει από τους δύο ηγέτες μετά τη συνάντησή τους. Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του για την πλήρη αποπυρηνικοποίηση της Κορεατικής Χερσονήσου, σύμφωνα με το κοινό κείμενο. Για μια θετικά εντυπωσιακή εξέλιξη έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, πρόδρομος Προδρόμου, κληθείς να σχολιάσει τη συμφωνία που επιτεύχθηκε ανάμεσα σε ΗΠΑ και Βόρεια Κορέα. Με 30 ψήφους υπέρ, 15 ψήφους εναντίον και μία αποχή, η Βουλή ψήφισε σε νόμο την πρόταση με την οποία ρυθμίζεται η διαδικασία πλήρωσης βουλευτικής έδρας ύστερα από το θέμα που προέκυψε με την έδρα της αλληλεγγύης στη Λεμεσό. Ο νόμος προβλέπει πως αν ο βουλευτής για οποιοδήποτε λόγο δεν αναλάβει τα καθήκοντά του, δίδοντας την ενομισμένη διαβεβαίωση ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων, τότε αναπληρώνεται από τον πρώτο επιλαχόντα του κόμματος εντός 45 ημερών. Ωστόσο, ελείψει πρότασης για τροποποίηση του συντάγματος, ο νόμος κινδυνεύει να θεωρηθεί αντισυνταγματικός και να αναπαιμφθεί από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος Αναστασιάδης θα λάβει τη γνώμη του Γενικού Εισαγγελέα και αναλόγως θα πράξει. Τέλος, την ταλαιπωρία ασθενών, κυρίως των επαρχιών Πάφου και Λεμεσού, που δίνουν τη δική τους δύσκολη μάχη ενάντια στον καρκίνο, δόθηκε με την υπογραφή της Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και του Γερμανικού Ογκολογικού Κέντρου. Όπως αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια της υπογραφής, από τη Δευτέρα 18 Ιουνίου, οι ασθενείς θα μπορούν και επίσημα να μεταβαίνουν στο Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο για τις απαραίτητες θεραπείες. Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη που επιτρέπει να αναβαθμιστεί η φροντίδα που παρέχεται στους καρκινοπαθείς, ανέφερε σε δήλωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Πρόδρομος Προδρόμου. Η καρδιά του δημοφιλέστερου αθλήματος στον πλανήτη χτυπά από την Πέμπτη και για ένα μήνα στις 11 ρωσικές πόλεις όπου θα διεξαχθούν οι αγώνες του Μουντιάλ της Ρωσίας. Το Μουντιάλ ολοκληρώνεται στις 15 Ιουλίου με τη διεξαγωγή του μεγάλου τελικού στο στάδιο Λουζνικίστη στη Μόσχα χωρητικότητας 80.000 θεατών. Στη
Στη διοργάνωση συμμετέχουν 32 χώρες, χωρισμένες σε 8 ομίλους των 4 ομάδων. Η φιλοξενούσα χώρα Ρωσία άνοιξε την Πέμπτη θριαμβευτικά το παγκόσμιο κύπελο με μια μεγαλειώδη νίκη με 5-0 εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, κάνοντας σημαντικό βήμα για την πρόκρισή της στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Εκκίνηση σήμερα Παρασκευή για το Διεθνές Ράλι Κύπρος 2018 στο παραλιακό μέτωπο των Φινικούδων. Συνολικά 62 πληρώματα βρίσκονται στο κατάλογο των συμμετεχόντων του φετινού ράλι με ό,τι καλύτερο υπάρχει στο χώρο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, του Πρωταθλήματος Μέσης Ανατολής αλλά και την αφρόκρεμα των Κυπρίων οδηγών. Εντυπωσιακά περάσματα και ψηλές ταχύτητες συνθέτουν τη φετινή διαδρομή. Τα πληρώματα που δήλωσαν συμμετοχή θα έχουν να αντιμετωπίσουν 13 θεματικές και σύναμα γρήγορες ειδικές διαδρομές. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η ανασκόπηση γεγονότων μέρες 7. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας.